Να πούμε ότι η επόμενη θητεία η αυτοδιοικητική είναι 5 έτη. Είναι από το που θα ξεκινήσει δηλαδή από 1 πρώτη του 24 και θα τελειώσει 31 δεκάτου του 28. Αλλάζουν οι θητείες, δηλαδή γίνονται 5 ετής. Από εκεί και πέρα, σε λίγες μέρες είναι και η ημερομηνία, η τελική ημερομηνία κατάθεσης των συνδυασμών. 31 Αυγούστου κατατίθενται οι συνδυασμοί. Άρα είμαστε εμείς, εδώ και καιρό που έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία της κατάθεσης, είμαστε ουσιαστικά στο τέλος ενός συγκρότησης ενός πολύ ισχυρού ψηφοδελτίου. Πάνω από 300 άτομα θα τι είναι λέτε, το ψηφοδελτίο της Συμμαχίας. Είστε από τους λίγους που το έχει κάνει αυτό, Δήμαρχε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά από ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, που θέλουν να δώσουν τη μάχη για τους συμπολίτες τους, για την αυτοδιοίκηση, για την πόλη, για τα χωριά. Ο μεγάλος αυτός αριθμός υποψηφίων δείχνει, είναι και ένα δείγμα αυτής της εμπιστοσύνης σε μια δημοτική αρχή που έφερε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή η θητεία η δημοτική για όλους τους δήμους της χώρας. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη θητεία. Εντάσσεται μέσα και η πανδημία. Και η πανδημία, δύο χρόνια ουσιαστικά που υπολειτουργούσαν τα πάντα. Μετά ήταν και η ενεργειακή κρίση που ουσιαστικά σταμάτησε όλα τα έργα λόγω της εκτείναξης του κόστους. Οπότε και η ίδια πολιτεία ήρθε και επέβαλε μια πάση εργασιών, γιατί πολλοί εργολάβοι αποχωρούσαν από τα έργα λόγω των τιμών. Οπότε για ένα χρόνο δεν λειτουργούσαν και όλα τα έργα τα οποία είχαμε δρομολογήσει. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια ιδιομορφία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε αφήσει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα εδώ στον τόπο μας, στην πόλη, στα 26 χωριά που έχουμε εδώ στο Δήμο, και νομίζω ότι αυτό το αποτύπωμα αποδεικνύεται και από το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ένταξη στο ψηφοδελτιό μας των πολύ ικανών και άξιων ανθρώπων για να διεκδικήσουμε την ψήφο των Σεραίων για τα επόμενα 5 χρόνια. Είπατε κάτι, Δήμαρχε, ότι 26 δημοτικά διαμερίσματα. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο μετά το σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας, Καλλικράτης κτλ. Ήρθαν, συνενώθηκαν οι Δήμοι, ήρθαν τα χωριά. Κάποτε οι κοινότητες ήταν αυτόνομες. Αν θα κάνανε ένα κομμάτι δρόμου, ας πούμε, θα το κάνανε γιατί είχαν 5 φράγκα στο ταμείο και το κάνανε κτλ. Τώρα είναι λογικό να πέφτει το βάρος στο αστικό μέρος του Δήμου, στην πρωτεύουσα του Δήμου, έτσι. Αλλά από την άλλη, η καθημερινότητα δεν αγγίζει μόνο το Δήμο Σερών, την πόλη των Σερών, αλλά αγγίζει και τα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν πάμπολα θέματα και προβλήματα με την καθημερινότητα. Γιατί ο πολίτης, Δήμαρχέ μου, εντάξει, να γίνει και ο βιολογικός καθαρισμός, να γίνει και ξέρω εγώ ένα μεγάλο έργο, αλλά κυρίως ρίχνει βάρος σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Το πεζοδρόμιο, το φως, το σκουπίδι, ακριβώς. Πρέπει να πούμε καταρχάς ότι η φιλοσοφία η δικιά μας είναι ότι δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών πολίτες. Οι πολίτες είτε μένουν στην πόλη είτε μένουν στα χωριά πρέπει να παίρνουν τις ίδιες υπηρεσίες από έναν Δήμο, από την αυτοδιοίκηση γενικότερα, που είναι από τους πολίτες για τους πολίτες. Τώρα, προφανώς το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο κάθε δήμαρχος, η κάθε δημοτική αρχή, είναι το στίχημα της καθημερινότητας. Και όταν λέμε καθημερινότητα, μιλάμε για ομορφιά, μιλάμε για καθαριότητα, μιλάμε για λειτουργικότητα, δρόμους, πεζοδρόμια, πλακάκια. Και φυσικά μιλάμε για μια υπηρεσία καθημερινή στον πολίτη που την βιώνει από το πρωί που ξυπνάει μέχρι το βράδυ που κοιμάται. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πρέπει να σας πω ότι το κομμάτι καταρχάς το αισθητικό στις αίρες το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ, με την έννοια ότι αν κάποιος έρθει στην πόλη μας και είχε να δει 4-5 χρόνια, θα δει μια αλλαγμένη πόλη και με πολύ χρώμα, με πολλά λουλούδια, με πολλή ομορφιά, με τα πάρκα και με παρεμβάσεις θετικές οι οποίες ήταν απαραίτητες. Το γκρίζο το μετατρέψαμε σε πολύχρωμο. Από εκεί και πέρα το σημαντικό βάρος που δώσαμε ήταν στο κομμάτι της καθαριότητας, όχι μόνο επαναλαμβάνω στην πόλη αλλά και στα χωριά. Η καθαριότητα ενισχύθηκε και σε προσωπικό και σε στόλο και σε εξοπλισμό, αλλά και κυρίως με έξυπνες λύσεις οι οποίες βοήθησαν και βοηθούν τους ανθρώπους που έχουμε στην καθαριότητα να παρέχουν οργανωμένες και πλήρες υπηρεσίες.